Γεια σας φίλοι μου, σε αυτό το βίντεο θα ήθελα να σας μιλήσω για το τι εννοώ όταν λέμε ότι ανοίγουν οι δρόμοι των παραλλήλων πραγματικότητων. Όταν λέμε ανοίγουν οι διάφορες σπήρες για τις παράλληλες πραγματικότητες που εμείς θεωρούμε τον μέλλον που θα ακολουθήσει η ανθρωπότητα. Θέλω να είμαστε λίγο σοβαροί πάνω σε αυτό το θέμα, να δώσουμε βάρος για να το κατανοήσουμε και να δείτε, να οραματιστείτε αυτές τις δύο παράλληλες πραγματικότητες τις οποίες σας λέω. Πάντοτε, σε κάθε κύκλους τις οποίες η ανθρωπότητα φτάνει σε ένα ορισμένο σημείο ενηλικίωσης έρχεται η επιλογή. Και αναλόγως στην επιλογή διαλέγουν οι ανθρωπότητες αν θα πάρουν μια, θα λέγαμε, σπυροειδή ανάπτυξη προς τα πάνω, προς το πνεύμα, ή αν θα καταλήξουν πάλι να πάρουν μια σπυροειδή προς τα κάτω ανάπτυξη προς την εντροπία. Η διαφορά είναι, φίλοι μου, ότι μόλις εμείς πάρουμε τη σπυροειδή προς τα κάτω ανάπτυξη, δεν θα υποστηριζόμαστε, θα λέγαμε, λόγω της αποκοπής μας, από την πηγή. Οπότε θα ζούμε παρασιτικά μέχρι στο τέλος να εξαφανιστούμε σαν είδος. Κάθε τι για να μπορεί να υπάρχει, θα λέγαμε, στον κόσμο, πρέπει να είναι συμβατό και εναρμονισμένο, θα λέγαμε, μέσω της αρχικής αιτίας. Άλλωστε, η ελεύθερη βούληση δεν είναι τίποτα άλλο παρά να μάθουμε μέσω των επιλογών μας την εναρμόνιση με την πρωταρχική, θα λέγαμε, αιτία. Μια φορά που λέτε, λοιπόν, ήτανε μια ανθρωπότητα σαν και εμάς, η οποία δεν είχε αναπτύξει το πνεύμα και μέσω των εγώ, των δαιμόνων, όλων αυτών των πραγμάτων, των αποσπασματικών που είχανε από τη φύση, ανέπτυξαν τόσο πολύ την τεχνολογία και με το εγώ τους και με το φόβο και με την αποκοπή άρχισε να καταστρέφουν τον πλανήτη. Ο πλανήτης, επειδή άρχισε συνεχώς να φεύγει από την ισορροπημένη κατάστασή του και να μπαίνει σε μια κατάσταση ανισορροπίας, υπήρχαν ιοί, υπήρχαν αρρώστιες, υπήρχαν σεισμοί και πολλά είδη, θα λέγαμε, δεν μπορούσαν να ζήσουν πλέον πάνω στον πλανήτη. Έτσι έφτασε η ώρα, ακόμα και αυτό το ανθρώπινο είδος, να αρχίζει να βγάζει ασθένειες, να αρχίζει να έχει ιούς, το περιβάλλον να γίνεται τοξικό και για να επιβιώσει πάνω στον πλανήτη, να αναπτύξει μια τεχνολογία εγωικής, εισελληνιακής φύσης, τα λέγαμε, όπου άρχιζε σιγά σιγά και υβριδιαζόταν. Με την έννοια του ύβρις, ύβρις προς το Θεό, ύβρις προς το Δία, ύβρις προς το θεϊκό νου μας. Έτσι λοιπόν αυτός ο ευρυδιασμός ξεκίνησε από την αποκοπή και το φόβο, την αίσθηση της κυριαρχίας και όλα αυτά τα πράγματα, τα εγωικά, τα οποία μας οδηγούν πάντα στην εντροπική σπυροειδή κατεύθυνση προς τα κάτω, θα λέγαμε. Αυτή λοιπόν η ανθρωπότητα κατάλαβε ότι από τους ιούς και από όλα αυτά τα πράγματα και από την τοξικότητα του πλανήτη έπρεπε να αλλάξει το γένος και να το κάνει σχεδόν ουδέτερο. Έπρεπε να αλλάξει, θα λέγαμε, το σώμα και να το κάνει πιο διαστημικής φύσης για να μπορεί να συμπεριφέρεται πιο πολύ και να αναπτύξει τεχνολογία έτσι ώστε να μην πειράζεται από τις ασθένειες και όλα αυτά τα πράγματα που υπάρχουν, θα λέγαμε, σε αυτή την επιφάνεια που έχει γίνει τοξική. Έπρεπε να μπουν μέσα στο εσωτερικό της φύσης, της γης, για να μπορούν εκεί να δουλέψουν χωρίς να ενοχλούνται από τις ενέργειες τις οποίες υπάρχουν πάνω στην επιφάνεια της γης. Υβριδιάσαν το σώμα τους και το κλωνοποιήσανε, έτσι που μοιάζουν να είναι σχεδόν όλοι ίδιοι. Βγάλαν τα συμπαθητικά και τα παρασυμπαθητικά όργανα από μέσα τους, έτσι που σταματήσαν να έχουν συνέστημα και ανέπτυξαν μόνο το διανοητικό τους. Αυτό τους έκανε να ζουν σε μια τέτοια κατάσταση η οποία να μην μπορεί να υποστηριχτεί από την κοσμική πηγή.
έτσι ζώντας παρασιτικά και κοιτάζοντας να δημιουργήσουν ατζέντες συγχρονιστικά, τα λέγαμε, είναι αυτοί που ξέρετε, είναι οι Greys. Συγχρονιστικά λοιπόν, επειδή και εμείς αρχίζουμε και φτάνουμε σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σταυροδρόμι, συγχρονιστικά πήγανε στη δική μας παράλληλη πραγματικότητα λόγω μειοκρατασμού, εμφανιστήκανε και άρχισαν και έχουν, τα λέγαμε, όλα αυτά τα πράγματα που ξέρετε για τις απαγωγές και τα υπόλοιπα, για να μπορούν να πάρουν από εμάς συγκεκριμένα στοιχεία ψυχικά, να ευρυδιάσουν τον εαυτό τους με την ανθρωπότητα τη δική μας και να φτιάξουν, θα λέγαμε, τα λεγόμενα υβρίδια για να συνεχιστεί η δική τους, ο δικός τους πολιτισμός. Αυτή είναι η κατεύθυνση που θα πάρει η ανθρωπότητα αν δεν προσέξουμε, φίλοι μου, αυτές τις δύσκολες εποχές που μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε ή το άλμα ή να γυρίσουμε προς τα πίσω. Πάντοτε, σε όλα τα πράγματα έρχεται ένα είδος δυναμικής μέσα από τον πυρήνα που αρχίζει και κάνει το άλμα, θα λέγαμε, για να περάσει στο επόμενο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα καλείται να κάνει αυτό το άλμα. Αυτό το άλμα είναι να ξεπεράσει τις εντροπικές ενέργειες οι οποίες έχουν γίνει τεράστιες αυτόν τον καιρό και τη μηχανικότητα. Να αναπτύξει λοιπόν τη συνείδηση και να λάβει το πρώτο, θα λέγαμε, σοκ, με την έννοια να μπορεί να ξεπεράσει όλη την αισθηκτόδη και την κατώτερη συναισθηματική φύση που έχει, να μπει στην αγάπη και σε μια πιο ύψιστη λογική, την ανθρώπινη, να αρχίζει να σέβεται το πολιτισμό όλης της γης, την αρμονία, το θεϊκό που υπάρχει. Αλλιώς, φίλοι μου, σιγά σιγά θα αρχίσουν να έρχονται πράγματα, όπως βλέπετε αυτά με τις μάσκες, όπως βλέπετε τα εμβόλια, όπως βλέπετε καινούργια, θα λέγαμε, θα αλλάζουμε καινούργια όργανα, θα ρομποτοποιούμαστε, θα μηχανοποιηθούμε σιγά σιγά και θα γίνουμε ένα καινούριο Vader σαν τον πόλεμο των άστρων, θα λέγαμε, και θα ακολουθήσουμε το μονοπάτι, το αρνητικό, της αποκοπής, ζώντας παρασιτικά, μέχρι να έρθει η ώρα κι εμείς να κάνουμε κάτι ανάλογο όπως κάναν οι Greys. Ο άλλος δρόμος, φίλοι μου, είναι αυτός της εξύψωσης. Είναι αυτός να πάρουμε την ευθύνη μας και να ξέρουμε τι επιλέγουμε, γιατί βλέπουμε σε τι ενέργειες οδηγεί το δρόμο που έχουμε πάρει και να κάτσουμε με εμπιστοσύνη σε αυτό ακριβώς που πιστεύουμε και μέσω των πράξεων να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την καινούρια πραγματικότητα αντί να μας τραβάει η πραγματικότητα των άλλων, αυτών που θα κάνουν τα πάντα για να προχωρήσουν στο μονοπάτι τους. Ναι, υπάρχουν και αυτές οι ψυχές που τα κάνουν τα πάντα για να προχωρήσουν στο δικό τους μονοπάτι, αυτό που σας είπα. Γιατί έτσι το θέλουν, έτσι τους κόβει, έτσι νιώθουν. Όμως εμείς καλούμαστε αυτές τις εποχές, όπως το ίδιο πράγμα περάσατε πολλοί από εσάς την περίοδο της Ατλαντίδας, όπως πολλοί από εσάς περάσατε τη Λεμούρια περίοδο, όπως πολλές ψυχές για να εσαρκωνόμαστε αυτούς τους καιρούς, σημαίνει ότι άλλη μια φορά περνάμε στην κόψη του ξηραφιού, σε αυτό το κύκλο, και άλλη μια φορά μας δίνεται επιλογή να διαλέξουμε μια πραγματικότητα διαφορετική από την καταστροφή, διαφορετική από τον ευρυδιασμό, διαφορετική από την εντροπική κατάσταση, την οποία έχουμε δει σε τόσα έργα, την οποία έχουμε δει στις παράλληλες πραγματικότητες που παίζονται από άλλες ανθρωπότητες, από τους Grey, την οποία βιώνουμε σιγά σιγά, γιατί έρχεται στη δική μας πραγματικότητα, τα σημάδια τα βλέπετε όλοι. Και είναι η ώρα της εσωτερικής επανάστασης, φίλοι μου. Το πρώτο βήμα είναι να πάρετε δύναμη στα χέρια σας, να ενδιαφερθείτε, να ψηφίσετε και να βγούνε άνθρωποι που θα σας αντιπροσωπεύουν σε όλους τους τομείς. Στην άκρη όλα αυτά τα πράγματα διχόνοιας και στη μέση πάντοτε ό,τι μπορεί να μοιραστεί η ανθρωπότητα μαζί με τη γη, μαζί με την αγάπη. Αυτά ήθελα να σας πω. Έρχεται η ώρα να πάρουμε αποφάσεις όλοι μας και κάθε ένας από εσάς είναι σημαντικός. Ενεργοποιηθείτε τώρα, ξεκινάτε να παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας, κάντε αυτό που σας ενθουσιάζει, μόνο ψάξτε πριν ποιος είστε
και σε τι κατεύθυνση θέλετε να ακολουθήσετε αυτό που λέτε ζωή. Ποια ταινία θέλετε να δείτε, ποια ταινία θέλετε να παίξετε σαν πρωταγωνιστές. Αυτά από μένα, ειρήνη σε όλους.